Λοιπόν, εγώ έχω φόβο και για τις παραλίες μας, το έχω πει. Έχεις φόβο για τις παραλίες? Ναι, φυσικά και έχω φόβο για τις παραλίες. Γιατί, τι σε φοβίζει? Μη τυχόν και χάσουμε τις παραλίες. Η διάβρωση. Και κυρίως αυτές που αναφέρονται στη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι αγαπημένες κομματάκι. Το ξέρει, γιατί έχω μεγάλη αγάπη. Πάμε στον καλεσμένο μας τα πει αναλυτικά. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νίκο Καμπάνη, Διευθυντής Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα, έτσι, την πρώτη φάση της μελέτης που έχετε κάνει για το ΙΤΕ, για συγκεκριμένες όμως περιοχές του νομού Λασιθίου. Δηλαδή μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο στον Αφορεσμένο, στον Γκουρεμένο, στον Ξηρόκαμπο, στο Γούδουρα, έτσι κύριε Καμπάνη. Τι δείχνει λοιπόν τα πρώτα, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Ακριβώς, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και εγώ έχω ένα σημειωματάριο που έχω καταγράψει όλες τις περιοχές, ούτως ώστε περνώ εδώ να μην ξεχάσουμε κάποια. Είναι τόσες πολλές, αλλά ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον βέβαια και της Περιφερειακής Ενότητας και των τοπικών δήμων και κυρίως των κατοίκων για την περιοχή τους, ώστε δεχτήκαμε να πάμε σε όλες με πολύ χαρά και πολύ ευχαρίστηση, διότι εκεί πέρα ανακαλύπτουμε πρώτα απ' όλα ένα περιβάλλον το οποίο. Και γενικά περιβάλλον, αλλά και κυρίως παράκτητο, που είναι και το αντικείμενό μας, το επιστημονικό, για να το μελετήσουμε, το οποίο είναι ακόμα παρθένο. Είναι σε μια κατάσταση αυθεντική και αυτό είναι και η αξία του. Έτσι, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις και τώρα είναι λοιπόν η ευκαιρία που υπάρχει πλέον όλη αυτή η ευαισθητοποίηση που έχει καταφέρει τουλάχιστον στην Κρήτη. Εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι η Κρήτη είναι πρωτοπορή σε αυτά τα θέματα του περιβάλλοντος και ειδικά του παράκτη περιβάλλοντος. Τώρα που λοιπόν που υπάρχει σχετική ευαισθητοποίηση, θα μπορούσε να γίνει μια ανάπτυξη μέσα από κανόνες και τυπικά και κάποιες προδιαγραφές, ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν περιβαλλοντικά φιλικές όλες αυτές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, τι έχουμε? Έχουμε ένα μακρύ οδηπορικό στο νομό Λασιθίου. Αυτές τις περιοχές θα τις λέγαμε λιγότερο ανεπτυγμένες ή λιγότερο προνομιούχες, θα τις έλεγε κανείς, όσον αφορά το ζητούμενο, δηλαδή την τουριστική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή τους, που ένα σύριος μηχανισμός είναι ο τουρισμός πλέον στην Κρήτη. Σε αυτό το ζητούμενο είναι, δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, αλλά όμως έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να πρωτοπορήσουν. Είναι σε μειονεκτική θέση ως προς το ζητούμενο, αλλά σε πλεονεκτική ως προς αυτό που έχουν να προσφέρουν, ως προς το περιβαλλοντικό, αλλά και το πολιτιστικό, θα έλεγα, απόθεμα. Είναι περιοχή γενικότερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τα δούμε λίγο-λίγο. Για τον Αφορεσμένο, βλέπουμε έτσι κάποιες προτάσεις για διαδρομές, για επισκέψεις στα αξιοθέατα εκεί. Τι ακριβώς προτείνετε? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και νομίζω ότι κάποτε σε περιοχές, τη βλέπουμε σε πάρα πολλές άλλες περιοχές εκτός Ελλάδας, εκτός Ευρώπης, όπου είναι ανεπτυγμένη, θα έπρεπε και στην περιοχή μας να γίνει, αν και υπάρχει αποσπασματικά ήδη σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό είναι η περιοχή του Λουτρού, που υπάρχουν θαλάσσια συγκοινωνίε, ελλείψη των οδικών, κατά ανάγκη δηλαδή εκεί πέρα, και που αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να δώσει την ιδέα. Νομίζω ότι το να αναπτυχθούν παράκτιες διαδρομές είναι πολύ σημαντικό, διότι το να βλέπει κανείς πρώτα απ' όλα η οπτική γωνία από την οποία βλέπει κανείς μια περιοχή αλλάζει πάρα πολύ ανάλογα από την πλευρά που τη βλέπει. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία μιας περιοχής από την Ξηρά, πώς τη βλέπουμε από τη μια πλευρά. Αν βρεθούμε στην άλλη πλευρά, σίγουρα θα έχουμε μια νέα εμπειρία. Αυτή είναι μια νέα εμπειρία και για εμάς εδώ, τους ντόπιους, οι οποίοι μπορούμε να το κάνουμε σαν αναπτυχή μια περιήγηση της περιοχής αυτής. Είναι μια νέα εμπειρία και για τον τουρίστα, ο οποίος το έχει δει από την ενδοχώρα προς τη θάλασσα, να το δει από τη θάλασσα προς την ενδοχώρα. Αυτό λοιπόν αυξάνει, είναι ένα νέο τουριστικό προϊόν. Να του δείξει κάτι από μια άλλη οπτική γωνία τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι έτσι απλό βέβαια. Πρέπει να κάνει κανείς μια συστηματική καταγραφή των φυσικών πόρων μιας περιοχής, για να αναφερθώ λίγο μεθοδολογικά πώς προσεγγίζεται το θέμα, να δει τι υπάρχει στην περιοχή, πώς μπορούν, ας πούμε, να συνδεθούν κάποιες παράκτιες διαδρομές, πιθανόν με διαδρομές στην ενδοχώρα, όπου εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει μια κατάλληλη ζεύξη, δηλαδή κάπου να υπάρχει μια προσέλευση από την ενδοχώρα, εκεί να υπάρχει ένας σταθμός μεταβίβασης, ας πούμε, να υπάρχουν τα ανάλογα μέσα, τα θαλάσσια μέσα για να διακινηθεί ο κόσμος. Πέραν αυτού πρέπει να διασφαλιστούν κάποιες
από υποτυπώδεις μέχρι πιο συστηματικές υποδομές σε περιοχές τέτοιες. Πρέπει κατά την διαδρομή. Όχι όμως ιδιαίτερα απαιτητικές υποδομές, κύριε Καμπάνη, έτσι. Ακριβώς. Δεν προτείνεται, ας πούμε, να μπούμε πάλι σε beach bar και ομπρελοκαθίσματα και ξαπλώστρες, σε όλο αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, στις οργανωμένες παραλίες τύπου. Όχι, όχι, εμείς αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Θέλω να πω, δεν προτείνεται, όχι εσείς προσωπικά, δεν προτείνεται γενικότερα. Δεν προτείνεται. Ναι, ναι, αυτό είναι λοιπόν μια, θα έλεγε κανείς, ήπια τουριστική προσέγγιση, μια ήπια προσέγγιση στην τουριστική δραστηριότητα. Mm-hmm. Έτσι, τώρα το πώς θα εξελιχθεί μια παραλία που είναι το μέρος το οποίο κανείς μεταβιβάζεται ή το μέρος το οποίο καταλύζει, αυτό είναι πέραν από την δική μας την επιστημονική άποψη, ας πούμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις διαδρομές μετά να εξασφαλίσει, πέρα από την προσβασιμότητα δηλαδή, να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Βεβαίως. Εμείς έχουμε τα σχετικά εργαλεία, έχουμε ένα ωκεανογραφικό προγνωστικό μοντέλο, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, δεν μακρηγορώ, το Coastal Crete, όπου έχουμε μια ωκεανογραφική πρόγνωση σε υποκλιμάκωση, δηλαδή σε πολύ πιο μικρά κελιά από τα στάνταρ του Κοπέρνικου, και έτσι μπορούμε να έχουμε μια λεπτομερή τοπική πληροφορία που να υποστηρίζει την ασφάλεια σε αυτές τις διαδρομές οπουδήποτε γύρω από την Κρήτη και ιδιαίτερα στο Λασίθι, ας πούμε, που υπάρχει εκεί πέρα και αυτό επίσης το υποστηρικτικό εργαλείο, έτσι ώστε αυτό δίνει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης, θα έλεγα, μιας περιοχής. Εκεί λοιπόν που βλέπουμε τη διάβρωση, για παράδειγμα, για να έρθω στο σοβαρό ζητούμενο, έτσι. Εκεί λοιπόν που βλέπουμε τη διάβρωση να δρά και λέμε, γιατί ξέρετε, η διάβρωση δεν είναι φιλολογικό αντικείμενο. Δηλαδή να πεις ότι ναι, την βλέπω, ναι, θα μπορούσα να κάνω φυσικές λύσεις, ναι, θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Κανείς πρέπει να πάει να τα μετρήσει σαφώς, πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει τις παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνονται και είναι και ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, μιλάμε για φυσικές λύσεις στην Ελλάδα, φυσικές λύσεις στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Αμερική, για παράδειγμα. Αυτό που λέμε natural, να πω και, και την αγγλική jargon, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε natural-based solutions, είναι λύσεις που μιμούνται, εγώ θα προτιμούσα να πω, τις φυσικές διεργασίες. Ας πούμε, στην Αμερική, για παράδειγμα, σε περισσότερο στο Μαϊάμι ή στην Φλόριντα, πάνε και κάνουν προσαμώσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει αφενός περίσσια του υλικού και αφετέρου ευνοϊκή νομοθεσία. Στην Ελλάδα ούτε το ένα έχουμε, ούτε το άλλο. Ούτε το και ακόμα και αν μπορούσαμε την νομοθεσία που είναι δική μας αρμοδιότητα να την διευθετήσουμε κατάλληλα, ώστε να μπορούμε όπου την βρίσκουμε την άμα να την παίρνουμε, η φύση μας την έχει στερήσει ή την έχει πάει πολύ βαθιά σε σημεία που είναι μη οικονομικά αποτελεσματικό ώστε να την αξιοποιήσεις. Άρα λοιπόν κανείς πρέπει να δει τη διάβρωση με τρόπους που είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει να είναι εφικτά και τεχνικά και βεβαίως οπωσδήποτε να σέβονται το περιβάλλον, να έχουν ένα μινιμαλιστικό αποτύπωμα. Άρα, κύριε Καμπάνη, συγγνώμη, θα σας διακόψω τώρα. Άρα, αν δεν μπορούμε να πάμε προσάμωση, δηλαδή να συμπληρώσουμε ουσιαστικά με άμμο, τι κάνουμε? Σταματάμε, βάζουμε στον κυματισμό που δημιουργεί το πρόβλημα? Δηλαδή, αυτή είναι η άλλη, έτσι, η δεύτερη προσέγγιση? Κοιτάξτε, το ζητούμενο και της προσάμωσης και οποιονδήποτε άλλων μέτρων είναι καθώς έρχεται το κύμα. Αυτό θα το δείτε τώρα στον Κούλε, αν πάτε. Διότι το έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί εκεί πέρα, τον αρχικό σχεδιασμό, την διερεύνηση όλη τη κατάσταση, την έχει κάνει το εργαστήριο. Το οποίο μεταπέρασε στους μηχανικούς και το σχεδίασαν από την τεχνική και κατασκευαστική του πλευρά. Εμείς σου δίνουμε, ας πούμε, μια γεωμετρική εικόνα το πού, το τι διαστασιολόγηση θα έχει αυτό κατά κάποιο τρόπο, πόσο κάτω από την επιφάνεια, μήκος, πλάτος, έτσι ώστε το κύμα να σκοντάφτει κατάλληλα και με το σωστό τρόπο που θέλουμε, με τον επιδιωκόμενο τρόπο πάνω σε αυτό. Τι έχει γίνει λοιπόν? Έχει απομακρυνθεί η ζώνη θράψης του κύματος. Δηλαδή εκεί που το κύμα έσκαγε, ας πούμε, όπως είναι ο δρόμος μπροστά από τον Κούλε, πάνω ακριβώς ναι, ναι. Ή σε 2 μέτρα 3, τώρα έχει πάει 15 μέτρα πιο μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι λιγότερη μηχανική ενέργεια χτυπάει και αναλώνεται πάνω στο κομμάτι που θέλω να είναι προστατευμένο, δηλαδή τον δρόμο, το κύμα του Κούλε. Όχι μόνο η μηχανική ενέργεια και διάφορες χημικές διεργασίες μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψουμε, όπως τα σπρέις, τον αφρό, τον οποίο πετάγεται από την θάλασσα και πάει πάνω στο μνημείο, το οποίο μεταφέρει άλατα και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία διαβρώνουν υλικά, καταστρέφουν και τέτοια. Έχουμε δηλαδή ένα πολλαπλό όφελος εκεί πέρα. Αλλά ο κύριος μηχανισμός είναι ότι τη θράψη του κύματος την μεταφέρουμε πιο βαθιά. Την απομακρύνουμε λοιπόν, αυξάνουμε λοιπόν την ασφάλεια για τους περιπατητές πέραν αυτού, έτσι. Βέβαια.
κάνουμε την ασφάλεια και την προστασία και του μνημείου και βεβαίως και τις υποδομές του λιμενοβραχίωνα και του δρόμου του πάνω στο λιμενοβραχίωνα, τον οποίο θέλουμε. Αυτά είναι τα έργα τα οποία. Τώρα, θα μου πείτε αν δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε ακριβώς τις φυσικές λύσεις, να το λέω σύντομα, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να πάμε σε κάποιες υβριδικού τύπου, θα έλεγε κανείς. Αυτό που είναι στα μέτρα μας. Ακριβώς. Δηλαδή, αντί να πάμε να κάνουμε σε κάποιες περιοχές, εντάξει, εκεί πέρα είναι λιμάνι, είναι διαφορετικά. Είναι ο λιμανοβραχίωνας, έτσι κι αλλιώς υπάρχει θωράκιση. Η θωράκιση πρέπει να είναι κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα πάμε με ογκόληθους κατασκευασμένους τσιμεντένιους. Αλλά αν πάμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έναν ύφαλο προστασίας. Στον Ξερόκαμπο. Στον Ξερόκαμπο, ας πούμε. Εκεί πέρα θα μπορούσαμε να βρούμε το κοντινότερο λατομείο με υλικά τα οποία είναι συμβατά με τις περιοχές και από εκεί να κουβαλήσουμε τους ογκόληθους, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε. Τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν ένα μινιμαλιστικό αποτύπωμα όσον αφορά το υλικό, για παράδειγμα. Αν είμαστε στο κοντινότερο, έχουμε μικρότερο κόστος μεταφοράς, ενεργειακό κόστος, άρα και μικρότερο αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές. Διάφορα τέτοια. Δηλαδή, έτσι μπορούμε να πρασινίζουμε τα έργα μας ή να τα κάνουμε φιλικά, έστω και αν δεν είναι πραγματικά αυτό που θα έλεγε κανείς με τον γενικό όρο φυσική λύση. Τώρα, σε αυτές τις περιοχές, το ζητούμενο είναι ότι αν πας να κάνεις ένα έργο, τι αποτέλεσμα θα έχεις έναντι του κόστους. Εκεί λοιπόν, για παράδειγμα, στον αφορεσμένο μιλήσαμε για τις θαλάσσιες διαδρομές. Αυτό θα μας επιτρέψει σε κάποια σημεία να προτείνουμε κάποιες μινιμαλιστικές παρεμβάσεις, κάποιες μικρές προβλήτες για να δένουν κάποια πλοία. Τα ημερόπλοια. Τα ημερόπλοια, πολύ σωστά. Αυτό πέρα από την αναψυχή έχει και μια, και μια διάσταση ασφάλειας, διότι για παράδειγμα οτιδήποτε για να συμβεί και ας πούμε αν δεν είναι ο καιρός κατάλληλος να προσεγγίσει υπτάμενο μέσο, μπορεί να δέσει ένα σκάφος. Έτσι. Και να γίνει κάτι, μια παρέμβαση, μια μεταφορά, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο εξυπηρετεί πολλαπλούς ρόλους πέραν από την τουριστική υποστήριξη, με ένα νέο τουριστικό προϊόν και είναι πολύ σημαντικό. Έχει περιοχή εδώ. Βέβαια, φανταζόμαστε στον αφορισμένο τουλάχιστον, γιατί το γνωρίζουμε, σημείο αναφοράς ενώ και από πλευράς αξιοθεάτων είναι ο φάρος. Δηλαδή για τις διαδρομές που. Ο φάρος βέβαια δεν είναι πάνω στην ακτογραμμή. Ναι. Ο φάρος, όπως ξέρετε, είναι, δεν ξέρω, είχα μία φωτογραφία, αλλά δεν φαινόταν πολύ καλά, διότι την ημέρα πήγαμε και κάναμε την αυτοψία. Δυστυχώς δεν πετούσε ντρόουν. Θα πάμε συστηματικά για φωτογραφίσεις την ώρα που θα. Όποτε θα έχουμε τον καιρό τον κατάλληλο. Προβλέψει, έτσι τα έχουμε διαλέξει τη μέρα. Πάντως, ο φάρος δεν είναι ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα προστασίας της ακτογραμμής με έμεσο αποτέλεσμα την προστασία του φάρου. Όμως πραγματικά εκεί τον είδα τον φάρο, είναι σε μια κατάσταση η οποία θέλει μια υποστήριξη, διότι είναι χαρακτηριστικό μνημείο. Γενικά οι φάροι, τουλάχιστον εμένα, πιστεύω όμως και σε όλους, ότι είναι κάτι το οποίο δελεάζει, ότι στέκονται κάπου στη γωνία. Και έχουν έτσι. Είναι απίθανα. Απίθανα όμως. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς μια έκκληση από εδώ, κάποιος να το στηρίξει αυτό. Και όχι μόνο αυτό το φαρό, όλους φάρους. Στην Αμερική υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα με φάρους. Για τους φάρους, οι οποίοι πολλές φορές σε περιοχές σαθρέας, επειδή ο φάρος πάντα είναι παράκτη, έτσι. Και αυτοί βεβαίως έχουν και διαφορετικούς μηχανισμούς θαλάσσιας, διάβρωσης κτλ. Ολότελα τους μεταφέρουν με μηχανικό τρόπο σε μια πιο ασφαλή. Διότι θεωρούν ότι είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο πολιτικής κληρονομιάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάμε και σε άλλη περιοχή. Να πούμε και για άλλη περιοχή. Για αυτές τις περιοχές που είναι. Να πούμε και για τον Κουρεμένο. Ναι, εντάξει, θες και τον Κουρεμένο. Εκεί που έχει και πολύ ισχυρούς ανέμους. Συνήθως, γι' αυτό. Και είναι και για το windsurfing. Ο Κουρεμένος είναι μια άλλη πρόκληση για την όλη υπόθεση αυτής της μελέτης, διότι πρώτα απ' όλα έχει μια διάβρωση κι αυτός. Υπάρχουν διάφορες παράκτιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει σε βάθος χρόνων, ας πούμε, μιλάμε δεκαετιών. Εντάξει, αυτές έχουν παρατηρήσαμε ότι είχαν κάποιο αρνητικό αποτύπωμα σε κάποιες γωνιές της παραλίας. Βέβαια, με κάποια συνεννόηση με τους ντόπιους εκεί, πήγαμε με τον αντιπεριφερειακό, τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη, πήγαμε εκεί, βρήκαμε τον αγαπητό φίλο, τον Νίκο τον Χατζηδάκη. Όταν τους είπαμε ένα-δύο πραγματάκια που έπρεπε να προσέξουν και εκτός μελέτης, σαν προκαταρκτική οδηγία, ομολογώ την τελευταία φορά που πήγα, ήταν αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση. Και αυτό έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Όμως τον Κουρεμένο δεν κοιτάμε μόνο τη διάβρωση, διότι η περιφέρεια είναι εδώ διορατική και προσπαθεί να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία τα επιστημονικά που έχει. Δεν είναι αδίκως πόλος καινοτομίας η Κρήτη σε συνδυασμό της έρευνας, της επιστήμης με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιχειρηματικότητα κτλ.
Εκεί λοιπόν σχεδιάζομαι και ένα εργαλείο, ένα ψηφιακό εργαλείο, μια ψηφιακή υπηρεσία, θα έλεγε κανείς. Καταλαβαίνουμε τι λέμε όταν εννοούμε δεν είναι ψηφιακή υπηρεσία, που την προσεγγίζουμε μέσω του υπολογιστή μας, μέσω του κινητού μας. Θα είναι λοιπόν μια υπηρεσία βοήθημα προς τους σέρφερς. Αυτό τι σημαίνει? Όχι ότι ο έμπειρος δεν ξέρει να το κάνει μόνος του, αλλά το κοινό των έμπειρων είναι οπωσδήποτε περιορισμένο. Πρέπει να αναφερόμαστε και σε λιγότερο έμπειρους. Έτσι, αλλά ακριβώς, στους πρωτάριδες. Θα είναι μια καλή ευκαιρία και εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω. Σέρφινγκ εκεί. Για σέρφινγκ λέτε, για σέρφινγκ. Ακριβώς. Ναι, το έχω δοκιμάσει ερασιτεχνικά. Για πείτε και την ψηφιακή. Όμως πρέπει σε εσάς ή σε εμένα, ας πούμε, που είμαστε ερασιτέχνες τελείως και πρωτάριδες, θα έλεγα, να έχουμε εξασφαλίσει μια ασφάλεια οπωσδήποτε. Δηλαδή να μπούμε να κάνουμε την άσκησή μας, εκεί το άθλημα, αλλά να υπάρχει μια ασφάλεια σε ικανά επίπεδα. Διότι εμείς δεν ξέρουμε να αναγνωρίσουμε τους κατάλληλους ανέμους, πότε το σέρφ είναι ασφαλές, μέχρι πού κτλ. Αυτό λοιπόν μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να διευρύνει το κοινό το οποίο κάνει σέρφ εκεί πέρα. Πάνε οι επαγγελματίες, υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, έμαθα, επαγγελματιών, μέχρι και των Ολυμπιακών Αγώνων. Αφού προσφέρει την περιοχή. Ακριβώς, εξαιρετική περιοχή. Θα σας πω και για τα κριτήρια. Αλλά πέραν αυτών, που είναι μια συγκεκριμένη ευρύτητα ομάδα, αυτή που είναι η ομάδα η ευρύτατη, είναι το απλό κοινό που θα πρέπει να το προσελκύσει κανείς και να πει: θα πάω να κάνω στη σχολή μια προετοιμασία και θα μπω να κάνω σερφ. Όμως με εξασφαλίζεις ότι δεν θα πνιγώ στον δρόμο ή δεν θα έχω ένα τύχημα. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η περιοχή του Κουρεμένου έχει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ανεμολογικά. Ο άνεμος είναι κυρίως ο οποίος υποστηρίζει το σερφ. Βεβαίως δεν θέλει να έχει κανείς και αντίξωες κλιματικές συνθήκες. Εκεί λοιπόν ο Κουρεμένος έχει πλεονεκτήματα τα οποία ανάγονται σε πολύ εξειδικευμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την διάρκεια εντός της ημέρας, τη συνέχεια της διάρκειας αυτής εντός της ημέρας. Δηλαδή αν έχουμε 10 ώρες δεν είναι 5 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 3 μετά τις 6 το βράδυ, αλλά να είναι συνεχόμενο. Ώστε ο άλλος, όταν πάει με τον εξοπλισμό του, να μπορεί συνεχόμενα να ασκηθεί και να ευχαριστηθεί εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Θα πετύχουμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο και την εποχιακή διάσταση του καλού καιρού, μέσα δηλαδή σε βάθος έτους, ποιες εποχές ενδείκνυνται, ποιες εποχές είναι καλές να κάνει κανείς αυτή τη δραστηριότητα. Και βέβαια αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό βοήθημα για την ανάπτυξη της επισκεπτιμότητας, για τη διεύρυνση της επισκεπτιμότητας στην περιοχή. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό πριν κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω λίγο, επειδή αυτό το φαινόμενο, μιας και σας έχουμε εδώ, θα σας εκμεταλλευτούμε κύριε Γάμπα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό το φαινόμενο με τη διάβρωση δεν είναι αφορά μόνο του Λασίθη. Φυσικά αφορά πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης, για να μην πω ολόκληρη τη χώρα. Σωστά, έχουμε χάσει πολύ παραλία. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Όμως ένα πράγμα που είναι σημαντικό είναι ότι η ακτογραμμή όλη της Κρήτης, παρότι είναι τεράστια, δεν είναι όλη παραλία. Έχει πολλά σημεία τα οποία δεν είναι καν προσβάσιμα, δεν υπάρχει υποδομή, είτε από θάλασσα είναι δύσκολα, είτε από ξηρά. Δεν μιλάμε για αυτά. Οι παραλίες, πραγματικά μιλάμε για αυτές οι οποίες είναι με άμμο ή με μικρές κροκάλες, έτσι ώστε να μπορεί κανείς ασφαλώς να περπατήσει. Αυτές λοιπόν υφίστανται διάβρωση. Δεν είναι όμως στην υπόλοιπη ακτογραμμή. Αυτές υφίστανται διάβρωση. Έχουμε το πρόβλημα. Το έχουμε αναγνωρίσει σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Λασιθίου, γιατί τις έχουμε καλύψει όλες πρακτικά. Έχουμε προτείνει διάφορες παρεμβάσεις. Έχουμε δώσει τα δεδομένα τα σχετικά, τα οποία μπορούν να έρθουν. Έχει δείξει ενδιαφέρον και η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τα αντίστοιχα υπουργεία σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε αυτά να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να σχεδιαστούν πλέον σαν κατασκευαστικά έργα και να υλοποιηθούν. Έχουμε και από το Ηράκλειο κάμποσες περιοχές και βεβαίως έχουμε και στο Ρέθυμνο δουλέψει στην μεγάλη παραλία δυτικά, ανατολικά της Μαρίνας, όπου και εκεί πέρα υφίστανται αρκετά θέματα, υφίστανται αρκετή διάβρωση και υπάρχουν θέματα προστασίας. Υπάρχει κίνδυνος για αυτές τις παραλίες? Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος, ο κίνδυνος μιλάμε ότι είναι μια διαρκής διαδικασία.
Και όταν λέμε ότι κινδυνεύουν οι παραλίες, κινδυνεύουν από συγκεκριμένα πράγματα, αλλά υφίστανται τη διάβρωση κατόπιν αυτών με μια συνεχή εξέλιξη. Ας πούμε, για παράδειγμα, ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να την επιτείνουν τη διάβρωση. Είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει μια μελέτη στη Σιτία για την προστασία του δρόμου που πάει προς το Παλέκαστρο. Εκεί που είχαμε και καθίζηση. Ακριβώς. Παρόλο που δεν ήταν το αντικείμενό μας στο συγκεκριμένο σημείο, είχαμε προβλέψει ότι θα, ας πούμε, η εξέλιξη του φαινομένου με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Αν βάζαμε και τον συνήθι μέσο όρο της κλιματικής αλλαγής, θα είχαμε σε τόσο χρονικό διάστημα την καθολική αφαίρεση της παραλίας. Ήρθαν όμως κάτι πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έριξαν τον δρόμο, την παραλία μέχρι και τον δρόμο πολύ νωρίτερα. Αυτή είναι δυστυχώς. Αυτό είναι αυτό, βέβαια, να το πούμε, κύριε Καμπάνη, σε πολλά σημεία, ναι, δεν είναι, σε κάποια σημεία μάλλον, δεν είναι παραλία, δηλαδή με άμμο, αλλά είναι, υπάρχει δρόμος, περνάει δρόμος. Και εκεί, δηλαδή, σε σημεία που έχουμε και διάβρωση των αχτών, οπότε τίθεται θέμα και για τις μεταφορές πλέον. Έτσι. Αυτό είναι το ασύμβατο μερικές φορές. Υπάρχουν δρόμοι παράκτη, η οποία κουμπάει η βάση τους, τη θεμελίωσή τους, την ακτογραμμή. Ναι. Εγώ θα σας το πω πολύ απλά. Έχουμε μια παραλία. Αρχίζει το κύμα και ανεβαίνει και εξαντλεί σιγά σιγά, κάνει την αναρρίχησή του. Είναι επιστημονικός όρος και προβλέπεται και περιγράφεται επιστημονικά και μοντελοποιείται. Έτσι, η αναρρίχηση λοιπόν του κύματος, όταν η παραλία είναι ομαλή, θα αναρριχθεί μέχρι εκεί που μπορεί το κύμα, μέχρι να κουραστεί, ας πούμε, να καταναλώσει την ενέργεια όλη την οποία έχει και να επιστρέψει πίσω. Κουρασμένο λοιπόν, για να το πει κανείς έτσι, θα πάρει λιγότερη άμμο πίσω μαζί του. Το βλέπετε εκεί που στεκόμαστε, ας πούμε, πατάμε την παραλία, την ώρα που γυρίζεται από τα πόδια μας, θα πάρει την άμμο κτλ. Αν όμως σκοντάψει σε ένα τυχείο, το κύμα θα πέσει με όλη την υπόλοιπη ενέργεια που έχει, έτσι, σε ένα σκληρό αντικείμενο πάνω. Αυτή η ενέργεια δεν θα αναλωθεί στο χτύπημα, θα αναλωθεί στην επιστροφή και θα σύρει περισσότερη άμμο μαζί του. Λοιπόν, τώρα όπως μας το εξηγήσατε, λοιπόν, το καταλάβαμε, γιατί εξηγήσατε πολύ. Πολύ απλά. Λοιπόν, κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και βεβαίως που βοηθάτε να σωθούν οι παραλίες μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Εσείς και το εργαστήριο βεβαίως και όλο το ΙΤΕ που κάνετε φοβερή δουλειά.